Τι να λέγου, τι να λέγου, λαϊκό παραμύθι από το σκουτάρο της Μυτιλίνης. Απόδοση Τσοντάκη Χαρά. Εικονογράφηση Μαρία Βιλιώτη. Διαβάζει η Αγγελική Κοντού. Έκδοση E-Books for Greeks. μια γυναίκα από του χουριό είχε ένα γιο λίγο αγαθό που τον λέγαν Σταύρου Μια μέρα τη λέει η μάνα τη. Πάνι να πάρεις μια πατσά μου να κάνουν να φάμε. Τσάμα έρχεσαι να την πλύνεις του γυαλό. Καλά μάνα, θα πάγω. πήγες του χασάπ, την αγόρασε, τσι του στο γυαλό να την πλύνει. άπη μαγριά, είδε μια βάρκα, τσάρχισε να φουνάζει. Την έπλυνα καλά! Την έπλυνα καλά! Η Βαρκάρ. Και νόμιζε πω η γύρι βγει βοήθεια. Τι διώξου. Τι θέλει τσιφουνάξ. Του νηρότσι. Να, ρωτώ. Την έπλυνα καλά. Τι πατσά. Για αυτού με βγάλει όξου. Θα σε κανονίσω εγώ. Τσι του του ξύλου. Να ξύλου, να ξύλου. Τον έκανε μαύρου. Η Σταύρου ρώτα, Τι να λέγω, τι να λέγω. Να λεχς ώρα καλή στην πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου και ένα πουλί πετάμενο να μην βρεθεί μπροστά σου. Καλά, καλά, αυτό θα λέγω. Προχώρησε παρακάτω σε συνάντηση του δρόμου του ένα κυνηγό. ώρα καλή στην πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου και ένα πουλί πετάμενο να μην βρεθεί μπροστά σου. Τι είναι αυτά να που λέξε? Εγώ θέλω να σκουτώσω πια. Τι συλλέξ να μην βρεθεί πιτάμνο μπροστά μου. Τσι του να αρχίνησες του ξύλου. Να ξύλου, να ξύλου, του έκανε η μαύρου. Η σταύρου «Τι να λέγω, Τι να λέω, τι να λέω. Πέντη, πεντι την ημέρα, τσι κατώ την εβδομάδα. Πέντη, πέντη την ημέρα, τσι κατώ την εβδομάδα. Καλά, καλά, αυτό θα λέγω. Προχώρησε του δρόμου, τσι συνάντησε μια κηδεία. Μόλις την είδα, αρχήνσαι. Πέντε-πέντε την ημέρα, τσι κατώ την εβδομαδα εβδομάδα. Πέντε-πέντε την ημέρα, τσι κατώ την εβδομάδα. Τι είναι αυτά να που να πεθαινει κοσμος κόσμο, πέντε-πέντε. Τσι του αρχίνησαν πάλι στο ξύλο. Να ξύλου, να ξύλου, τον έκαναν μαύρου. Η Σταύρου σιρότα. Τι να λέγω, τι να λέγω. Ποιο χουρέστον, ποιο χουρέστον. Καλά, καλά, αυτό θα λέγω. Προχώρησε παρακάτω, τσι συνάντησε στο δρόμο έναν γάμο, Κούσμου πουλή, η νύφη, η γαμπρό, τα βιουλιά, τσι προχωρούσαν για την ακλησιά. Οι σταύρου, η πήγη κουντά, τσι αρχίνηση. Ποιο χουρέστον, ποιο χουρέστον. Τι λέξεις βρε παλαβέ, γάμο έχουμε, δεν έχουμε κηδεία. Τσι του να αρχινήσανε πάλι στου ξύλου. Να ξύλου, να ξύλου, τον έκαναν μαύρο. Η Σταύρου ρώτα, τι να λέγω, τι να λέγω. Μ' αυτήν θα φας, μ' αυτήν θα πιείς, μ' αυτήν θα παίξεις να κοιμηθείς. Καλά, καλά, αυτό θα λέγω. Στον δρόμο που η διάβηνη είδε έναν άνθρωπο να κάθεται σε μια μπάντα τσι να κάνει τα κακάτ. Πήγε κουντά, τσι αρχίνσει. Μα αυτήν θα φας, μα αυτήν θα πιείς, μα αυτήν θα παίξεις να κοιμηθείς. Τι λέει βρε άχρηστη, να φάγω τσι να πιω μα αυτήν, θα σε σκουτώσω. Τσι του να πάλι στου ξύλου, να ξύλου, να ξύλου του έκανε μαύρου. Η Σταύρου σιρώτα, τι να λέγω, τι να λέγω. Ουφ βρωμάει, ουφ βρωμάει. Καλά, καλά, αυτό θα λέγω. Δαρμένους, σκουτουμένους, φουρτουμένους τσίμι την πατσά, συνέχισε του δρόμου. Ήβρι ένα παπά, τσιθυμιάζει. Ουφ βρωμάει, ουφ βρωμάει. Δεν τρέπεσε βρε, βρωμάει το λιβάνι που μοσχομυρείς, τη λέχω ο παπάς. Θα σε σκουτώσω. Τσι του ναρχίνησε πάλι στο ξύλου. Να ξύλου, να ξύλου, τον έκανε μαύρο. Η Σταύρου «Τι να λέγω, Τι να λέγω» «Θα λέξ' Εφράνθη η καρδία μου, Εφράνθη η καρδία μου» «Καλά, τι να λεγω Θα λέξ. Εφράνθη η καρδία μου, εφράνθη η καρδία μου. Καλά, καλά, αυτό θα λέγω. Κόντι βγει πια κοντά στο σπίτι. Τσίδι δυο αδέρφια να τσακώναν την. Εφράνθη η καρδία μου, εφράνθη η καρδία μου. Βρε άχρηστη, μην σκουντεύουμε να σκοτωθούμε. τι λέξε, εφράνθη η καρδία σου. Τούτη λεφταίου σένη. Τον αρχίνησαν πάλι στου ξύλου. Να ξύλου, να ξύλου, τον ήκαναν μαύρο. Τι να λέγω, αδέλφια, τι να λέγω. Να λέξ, χωρί τα αδέρφια, χωρί τα αδέρφια. Καλά, καλά, αυτό θα λέγω. Όξω από το σπίτι, τσικώνονταν δυο σκύλ. Η πήγε κοντά, τσερχίνησε. Χωρί τα αδέρφια, χωρί τα αδέρφια. Οι σκύλ μυρίσαν την πατσά στα χέρια του. Τσι την άρπαξαν τσι φύγα να τη φάνε με την ησυχία του. Η μάνα το όξο. Πού είναι βρε η πατσά. Την φάγαν μάνα η σκύλη. Θα σε σκουτώσω βρε. Τόση ώρα έκανες να έρθεις. Τσι του τέλος λέξ την φάγαν η σκύλη την πατσά. Τσι του να αρχίνσει τσι μάνα τσι, του ξύλου. Τουν έκανε μαύρο το παραμύθι στην κοινή δημοτική. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια φτωχή γυναίκα στο χωριό που είχε ένα γιο λίγο χαζούλι και τον έλεγαν Σταύρο. Μια μέρα πρωί-πρωί του λέει Σταύρο, να πας στον Κρεοπόλη να πάρεις μια πατσά μοσχαρίσια να κάνω λίγη σούπα να φάμε. Καλά μάνα, πάω. Όπως έρχεσαι να περάσεις από τη θάλασσα να την πλύνεις, γιατί θέλει πολύ νερό να πληθεί. κι εγώ δεν μπορώ να κουβαλάω από τη βρύση του χωριού. Καλά μάνα, θα την πλύνω, τη είπε ο Σταύρος και έφυγε. Πήγε στον Κρεοπόλη, πήρε την πατσά και ξεκίνησε για το σπίτι. Όταν έφτασε στη θάλασσα, έκατσε στην παραλία να την πλύνει. Όπως την έπλαινε, είδα από μακριά μια βάρκα στη θάλασσα. Σήκωσε την πατσά στο χέρι του ψηλά και άρχισε να φωνάζει. «Την έπλαινα καλά! Την έπλαινα καλά!» Ο βαρκάρης, που δεν άκουγε από τη φουρτούνα, νόμιζε ότι τον φώναζε για κάτι σοβαρό. «Σίγουρα θα έγινε κάποιο κακό», σκέφτηκε. «Γι' αυτό με φωνάζει ο άνθρωπος τόσο δυνατά». Και βγήκε έξω με τη βάρκα για να δει τι θέλει. «Τι θέλει και φωνάζει! «Να, σε ρωτάω, την έπλυνα καλά. Τότε ο Βαρκάρης θυμωμένο άρχισε να τον χτυπάει. Να ξύλο, να ξύλο, τον έκανε μαύρο. Ο Σταύρος τον ρωτούσε. Τι να λέω, τι να λέω. Ωρα καλή στην πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου. Και ένα πουλί πετάμενο να μην βρεθεί μπροστά σου. Αυτό να λες. Του είπε ο βαρκάρης και τον παράτησε και έφυγε. Ο Σταύρος σηκώθηκε σιγά σιγά και συνέχισε το δρόμο του. Σε λίγο συνάντησε ένα συγχωριανό του με το όπλο του που πήγαινε για κυνήγι. Τότε ο Σταύρος θυμήθηκε τι του είπε ο Βαρκάρης και επειδή φοβήθηκε μην ξαναφάει ξύλο άρχισε να του λέει «Ωρα καλή στην πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου και ένα πουλί πετάμενο να μην βρεθεί μπροστά σου». Όταν άκουσε ο κυνηγό να του λέει να μην βρεθεί μπροστά του πουλί πετούμενο εξαγριώθηκε και άρχισε να το χτυπάει. Να ξύλο, να ξύλο, τον έκανε μαύρο. Ο Σταύρο τον ρωτούσε. Τι να λέω, τι να λέω. Πέντε πέντε την ημέρα και εκατό την εβδομάδα. Πέντε πέντε την ημέρα και εκατό την εβδομάδα. Αυτό να λε. Εννοούσε βέβαια να σκοτώνει δέκα δέκα τα πουλιά την ημέρα και εκατό την εβδομάδα. Κλέοντα ο Σταύρος φώναζε. Αυτό θα λέω, αυτό θα λέω. Όπω συνέχισε το δρόμο για να πάει στο σπίτι του, συνάντησε μια κηδεία. Του συγγενεί τον παπά και τον νεκρό. Ο Σταύρος άρχισε. Πέντε πέντε την ημέρα και εκατό την εβδομάδα. Πέντε πέντε την ημέρα και εκατό την εβδομάδα. Οι συγγενείς του νεκρού εξαγριώθηκαν με την ευχή που άκουσε να τους λέει ο Σταύρος. Τι είναι αυτά που λες ρε χαζέ, να πεθαίνουν πέντε πέντε οι άνθρωποι, θα σε σκοτώσουμε. Και άρχισαν να τον χτυπούν. Να ξύλο, να ξύλο τον έκαναν μαύρο. Ο Σταύρος ρωτούσε, τι να λέω, τι να λέω. Να ο Θεός να τον συγχωρέσει. Καλά, καλά, αυτό θα λέω, φώναζε ο Σταύρος. Με μόλοπε όλο το σώμα και κουτσένοντα, προχώρησε λίγο παρακάτω, από μακριά άκουσε μουσική και σε λίγο βλέπει μία νύφη, ένα γαμπρό και κόσμο καθώς και μουσική να παίζει. Γινόταν γάμος. Ο Σταύρος έτρεξε γρήγορα γρήγορα να ευχηθεί αυτό που του είχαν πει οι προηγούμενοι. «Ο Θεός να τον συγχωρέσει! Ο Θεός να τον συγχωρέσει!» Θηρίο έγινε ο γαμπρό και ο κουμπάρο. Θα σε σκοτώσουμε, δεν πρόκειται να γλιτώσει με αυτά τα λόγια που λε. Και άρχισαν να τον χτυπούν και να τον βρίζουν. Να ξύλο, να ξύλο, τον έκαναν μαύρο. Ο Σταύρο ρωτούσε: Τι να λέω, τι να λέω. Να λες το γαμπρό. Μ' αυτή να φά, μ' αυτή να πιει, μ' αυτή να πέσει να κοιμηθεί. Καλά, καλά, αυτό θα λέω φώναζε ο Σταύρος. Εξουθενωμένος από το πολύ ξύλο, κατηφόρησε για τη γειτονιά του. Σε μια γωνιά είδε ένα γέρο να κάνει τα κακά του. Πάει κοντά του ο Σταύρος και του λέει «Μα αυτή να φας, μα αυτή να πιείς, μα αυτή να πέσεις να κοιμηθεί. Σηκώνεται ο γέρος και άρχισε να τον κυνηγά με τη μαγκούρα του. «Τι λες βροβλάκα, μα αυτή να φάω και να κοιμηθώ, θα σε σκοτώσω». «Τι να λέω, τι να λέω». «Να λες, Ουφ, βρωμάει, ουφ, βρωμάει. Καλά, καλά, αυτό θα λέω. Συνέχισε το δρόμο σιγά σιγά, κρατώντας και τη σακούλα με την πατσά που περίμενε η μάνα του για να μαγειρέψει. Πέρασε μπροστά από την εκκλησιά του χωριού και έκανε το σταυρό του. Εκείνη την ώρα βγήκε ο παπάς με το θυμιατό του και θυμιάτιζε. Ο σταύρος άρχισε να του λέει «Ουφ βρωμάει, ουφ βρωμάει». «Βρε άπιστε, Βρωμάει το, το λιβάνι. Ο παπά άρχισε να φωνάζει και να τον κυνηγά με το θυμιατό. Τι να λέω, τι να λέω, φώναζε ο Σταύρο που προσπαθούσε να αποφύγει το θυμιατό. Να λε, εφράνθη η καρδία μου, εφράνθη η καρδία μου. Καλά, καλά, αυτό θα λέω. Δεν τον κρατούσαν πια τα πόδια του και παρακαλούσε να μην συναντήσει κανέναν μέχρι να φτάσει σπίτι του, γιατί σήμερα η μέρα του ήταν πολύ κακή. Όπως έστριβε το δρόμο, άκουσε φωνές. Πάει κοντά και βλέπει δυο αδέλφια να μαλώνουν. Είχαν πέσει στο χώμα και χτυπούσε ο ένας τον άλλον με μανία. Πάει κοντά και αρχίζει να φωνάζει. «Εφράνθη η καρδία μου, εφράνθη η καρδία μου». Όταν τον άκουσαν τα αδέρφια, σταμάτησαν να χτυπιούνται και άρχισαν να κυνηγάνε το σταύρο και να του πετάνε πέτρε. «Τι είναι αυτά που λένε, βρε, εφράνθη η καρδία σου που εμείς μαλώνουμε. Δεν θα σε αφήσουμε ζωντανό. Τι να λέω, τι να λέω φώναζε. Χωρί τα αδέρφια θα λε, χωρί τα αδέρφια. Καλά, καλά, αυτό θα λέω φώναζε ο Σταύρος και έτρεχε με όση δύναμη του απέμεινε. Είχε φτάσει πια έξω από το σπίτι του. Στην πόρτα του σπιτιού του είδε δυο σκυλιά που μάλωναν γάβγιζαν τόσο δυνατά που είχαν βγει οι γιτόνισες και προσπαθούσαν να τα χωρίσουν. Πάει τότε κοντά και κουνώντα τη σακούλα με την πατσά Χωρί τα αδέρφια! Χωρί τα αδέρφια! Το τη σκύλη εξαγριωμένη άρπαξαν την πατσά και φύγαν. Εκείνη τη στιγμή βγήκε η μάνα του να δει τι συμβαίνει έξω από την πόρτα τη. Βλέπει το γιο τη σε κακά χάλια και μάδια χέρια. Πού βρέει η πατσά! Μάνα την έφαγαν τα σκυλιά! Και γιατί άργησε τόσο πολύ! Μάνα πέρασα πολλά, έλα να στα πω. «Τι να μου πεις βρε ακαμάτη! Έκανες δύο ώρες να έρθεις και ήρθες χωρίς πατσά! Τι θα φάμε τώρα! Θα σε σκοτώσω!» Και άρχισε να τον χτυπάει με την παντόφλα της. Ο καημένος ο Σταύρος δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί σήμερα όλοι οι συγχωριανοί του, ακόμα και η μάνα του, τον χτυπούσαν χωρίς να τους πειράξει. Το παραμύθι τι να λέγου, τι να λέγου, λαϊκό παραμύθι από το σκουτάρο της Μυτιλήνης.